στις εθνικές κατηγορίες επιστρέφει η άθληση μετά από 8 χρόνια. Καθώς εξασφάλισε την άνοδο στην Α2 μέσα από το τουρνουά ανόδου που φιλοξενήθηκε στο κλειστό του Λίντο. Η ομάδα του Μανώλη Μανολάκη νίκησε με 3-1 σε τον Ηρέα Χίου και σε συνδυασμό με την νίκη που πέτυχε επί του Απόλλωνα Καλαμάτα στην περασμένη Πέμπτη, επίσης με 3-1 εξασφάλισε την άνοδο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, γιατί αυτό έγινε εφικτό μέσα από πολύ δύσκολες συνθήκες και από πολύ μικρά παιδιά. Και ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Μάλιστα, όταν ήταν να πάμε στα μπαράζ, λέγαμε αν θα πάρουμε κανένα σετ, γιατί ξέραμε ότι όλες οι ομάδες είναι έμπειρες, καλές και με πολλούς αγώνες. Τώρα τελειώσαμε τους αγώνες με θετικό πρόσημο στα σετ και αυτό είναι κάτι που είναι καταπληκτικό για μας. Η άθληση χρειαζόταν ένα βαθμό κόντρα στον Ηρέα και από τη στιγμή που τον εξασφάλισε καθώς προηγήθηκε με 2-0 σετ, όλα ήταν εύκολα. Στο τρίτο σετ υπήρξε χαλάρωση με αποτέλεσμα να το χάσει όμως, φόρτσερ στο τέταρτο φτάνοντας και στη νίκη. Μια τεράστια επιτυχία για την ομάδα του Μανώλη Μανολάκη, αν αναλογιστεί κανείς ότι στηρίχθηκε σε νεαρές αθλητρίες. Από την αρχή ο στόχος μας ήταν να ανέβουμε, γιατί έχουμε δουλέψει πάρα πολύ σκληρά σαν ομάδα. Μας έχει βοηθήσει ο coach και ειδικά μας βοήθησε ο κόσμος που μαζεύτηκε σε αυτόν τον τουρνουά για να μας βοηθήσει να ανέβουμε. Και είμαι πολύ ευχαριστημένη που ανεβήκαμε και τα δώσαμε όλα και έτσι όπως παίξαμε τώρα θα παίξουμε και στην άνοδο. Πέραν της άθρασης, την άνοδο εξασφάλισε και ο ΟΦ Απολλώνιος, ο Αστέρας Αγίου Δημητρίου και ο Απόλλων Καλαμάτας.